Θέλω να αναλύσουμε όλη αυτή την κατάσταση, η οποία διαμορφώθηκε και μετά την συνέντευξη τύπου, με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από μένα σίγουρα. Ο Ιωάννης Παπαφλωράτος είναι καθηγητής στρατιωτικών σχολών και αναλυτής. Γνωρίζει τα Βαλκάνια πάρα πολύ καλά. Γεια σας, κύριε Παπαφλωράτε. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Θα σας προκαλέσω να κάνουμε αυτή την κουβέντα παρούσης και της Μαριλίζας Αναστασοπούλου, η οποία έρχεται από λεπτό σε λεπτό. Να την είδε εδώ στο στούντιο. Γεια σου, Μαριλίζα. Καλησπέρα. Θέλω και τους δυο σας να με βοηθήσετε να δώσουμε στους τηλεθεατές να καταλάβουν τι είναι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και για ποιο λόγο. Και θέλω να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Παπαφλωράτε. Ήταν αναμενόμενα, ναι, όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου, διότι το δικό μου ρεπορτάζ από κυβερνητικές πηγές έλεγε ότι θα πάμε πάρα πολύ ήπια και χαλαρά εκεί και ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά ένταση. Και τα δύο αυτά θέματα τα οποία έθεσε και τα οποία μόλις έδειξαν στους τηλεθεατές, είναι προφανές ότι μπορούν να δημιουργήσουν ένταση στο ιστορικό της Τουρκίας και περιμένω αύριο λυσαλέα αντίδραση από τον τουρκικό τύπο. Τι λέτε? Ναι, είναι πολύ πιθανό να σηκώσουν το θέμα οι Τούρκοι συναδελφοί σας, διότι εκτός των άλλων διαφορών, οι οποίες είναι υπαρκτές, οι οποίες τις ξέρουμε, αν σταχυλογήσουμε τις επισημάνσεις των δύο ηγετών, θα δούμε ότι το μείζον θέμα που ανέκυψε ήταν η αντιμετώπιση της κρίσης κάτω στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως, εγώ συνεκράτησα ότι και οι δύο για πρώτη φορά είπαν ότι δεν υπάρχει διαφορά που δεν μπορούμε να επιλύσουμε μέσω του διαλόγου. Επεσήμαναν τις συμφωνίες τις δύο που υπεγράψαν στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και στον τομέα της υγείας και των ιατρικών επιστημών. Έδωσαν ραντεβού εκ νέου για να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος με τη μετάβαση κυβερνητικού κλιμακίου στην Άγκυρα. Και ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο επίσης για την ενδεχόμενη συνάντηση των δύο ηγετών τόσο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, τόσο όσο στο πλαίσιο του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο. Αυτά είναι τα κοινά σημεία, αν θέλετε, και των δύο πλευρών και αναμενόμενα. Αν είχαν συμβεί μόνο αυτά, κύριε Παπαφλωράτε, θα ήταν σίγουρα πιο ήρεμη η κατάσταση εκεί. Αλλά... σίγουρα. Αλλά σίγουρα τώρα πια. Και... έχουμε και διαφωνία ανοιχτή. Δηλαδή, είπε ο Πρωθυπουργός, διαφωνούμε και εμείς θεωρούμε τη Χαμάς ότι προκάλεσε φρικαλαιότητες. Πράγμα το οποίο τον ενόχλησε. Φάνηκε ότι τον ενόχλησε τον Ταΐπ Ερντογάν. Καταρχήν είναι η γλώσσα του σώματος. Ακριβώς. Θα προσέξατε πόσο σκυθροπός ήταν ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος είχε σκύψει προς τα μπροστά και έτσι ατένιζε με συγκρατημένη, θα έλεγα, οργή τον Έλληνα Πρωθυπουργό όταν εκείνος ανέλυε τις θέσεις της Ελλάδος. Εντύπωση τουλάχιστον σε μένα, αλλά πιστεύω και σε άλλους, προκάλεσε το ότι ο κύριος Έντογαν έθεσε πάρα πολύ ψηλά το θέμα της δημοκρατίας, που είναι κάτι που αν μη τι άλλο την Ελλάδα δεν την ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αναφέρθηκε στο ΠΚΚ, στο ΦΕΤΟ και σε άλλες οργανώσεις που θεωρεί τρομοκρατικές ο κύριος Έντογαν και είπε ότι και οι δύο χώρες ασπάστηκαν την άποψη ότι δεν έχουν θέση στο διεθνές περιβάλλον. Ήταν το δεύτερο θέμα μετά την αναφορά του στην ανάπτυξη των οικονομικών σχέσεων που φιλοδοξεί να φτάσουν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, που είναι ένας στόχος καθόλου εφικτός. Το τρίτο θέμα που έθιξε ήταν το Κυπριακό. Εκεί φυσικά επανέλαβε την πάγια θέση ότι πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, αλλά βάσει της νέας καταστάσεως που έχει δημιουργηθεί στο νησί, χωρίς όμως να μιλήσει για διοκράτεια, αλλά ήταν προφανές. Το τέταρτο θέμα ήταν η Γάζα. Έκανε λόγο για γενοκτονία, για ίδρυση του Παλαιστινιακού κράτους και ευχαρίστησε εκ μέρους των Παλαιστινίων την Ελλάδα για την ψήφο της στον ΟΗΕ. Αυτό ήταν ένα πρώτο κακό προμήνυμα. Ο κ. Έντογκαν θέλει να εμφανιστεί σε όλα τα διεθνή φόρα ότι εκπροσωπεί το μουσουλμανικό κόσμο και τους Παλαιστινίους. Αλλά εδώ ήταν ένα πρώτο καμπανάκι, το οποίο τουλάχιστον εγώ το έγραψα. Λέω ότι πρώτη φορά βλέπουμε επισήμως σε επαφές με την Ελλάδα να αναμειγνύει τόσο έντονα ο Τούρκος πρόεδρος το θέμα της Παλαιστίνης. Μετά είχαμε μια άλλη έκπληξη. Από μόνος του ανέφερε το θέμα της μονής της χώρας. Με την τουρκική βεβαίως ονομασία. Αυτό ήθελε μάλλον να προλάβει ήταν αναμενόμενο, το είχε σχεδιάσει φάνηκε. Ναι, ήταν σίγουρο ότι ήθελε να προλάβει να κερδίσει εντυπώσεις, να μην μείνει αναπάντητη η επισήμανση που σίγουρα θα έκανε ο ένας πρωθυπουργός, το είχε προαναγγείλει. Και το τελευταίο σημείο, το δέκατο, ήταν η επίσκεψη μελλοντική του ελληνικού κλιμακίου στην Άγκυρα. Άρα εδώ έχουμε 10 σημεία. Αντίστοιχα 10 σημεία, και είναι σημειολογικό, όσα ανέφερε ο ένας ανέφερε και ο άλλος αριθμητικά, είχαμε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και βεβαίως να επισημάνω αυτό που είπα στην αρχή, ότι και οι δύο τόνισαν πως δεν υπάρχει σημείο διαφοράς τον οποίο να μην μπορεί να επιληθεί μέσω του διαλόγου. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε τα θετικά αποτελέσματα των επαφών, ξεκίνησε από αυτό. Ανέφερε βεβαίως ότι οι συναντήσεις πρέπει να επαναλαμβάνονται και εν συνεχεία ήρθε στην τουρκική βίζα. Δηλαδή στη βίζα που δίνεται στους Τούρκους τουρίστες να επισκέπτονται στην Ελλάδα. Ήταν ένας διακαής πόθος της Άγκυρας, τον οποίο ικανοποιήσαμε μετά τη διακήρυξη των Αθηνών. Εν συνεχεία
ανεφέρθη στο μεταναστευτικό, για το οποίο η Άγκυρα, ο κ. Έντογαν δεν έκανε καμία ανοίξη. Και αυτό εμάς μας πονά και μας ενδιαφέρει. Για να έρθει κατόπιν στο θέμα της μειονότητος. Γιατί έκανε ανοίξη ο κ. Έντογαν, ήταν το τρίτο θέμα, στην τουρκική όπως την αποκάλεσε, ο κ. Μητσοτάξης όχι απλώς σήκωσε το Γάντι, αλλά ανέπτυξε γιατί είναι θρησκευτική και όχι εθνική. Και για μάλιστα άφησε και μια σπόντα, αν μου επιτρέπετε, την ώρα που έκανε αυτή την αναφορά. Είπε ότι υπάρχει και ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, η οποία αν και είναι μικρή πια, αναφερόμενος προφανώς στα πογκρόμ που έκανε το τουρκικό κράτος στο πρόσφατο παρελθόν. Και για συνεχίστε και ολοκληρώστε με τα 10 σημεία. Είναι ενδιαφέρουσα η σημειολογική παρατήρηση. Και μακάρι, είπε, ουσιαστικά είπε, μακάρι να έχει τη βοήθεια του τουρκικού κράτους, όπως έχει η μειονότητα στην Ελλάδα του ελληνικού. Και τόνισε κάτι. Είναι προσωπική του δέσμευση η ευημερία της μειονότητος. Άρα λοιπόν, όχι απλώς σήκωσε το Γάντι, αλλά το έθεσε και σε πολύ υψηλούς τόνους. Μίλησε μετά για την προστασία των πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων και ελευθεριών. Πολύ σημαντικό, το σήκωσε και το θέμα της μονής της χώρας, για να έρθει μετά σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Δεν μίλησε για Γάζα. Ουκρανία δεν έκανε καμία αναφορά ο κύριος Έντογαν στην Ουκρανία. Και να πει ότι έχουμε διαφορές, ότι δεν δεχόμαστε την εκδοχή της Τουρκίας και να τονίσει ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα αυτοάμυνας, ότι όλα οφείλονται στην εγκληματική τρομοκρατική ενέργεια της 7ης Οκτωβρίου. Έκανε λόγο ακριβώς για απαγωγές, για βασανισμούς, για παράνομες κρατήσεις, ουσιαστικά παίρνοντας σαφή θέση. Μετά ήρθε στο Κυπριακό και τέλος είπε ότι η Ελλάδα συμφώνησε στο να δοθούν χρήματα στην Ευρωπαϊκή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία και ότι θέλει να διευκολύνει την ενταξιακή πορεία. Και εκεί που λέγαμε ότι όλα τελείωσαν ομαλά, βλέπουμε έναν Τούρκο πρόεδρο να παίρνει το λόγο. Θυμηθήκαμε το 2-1, για να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους, της Αθήνας, όταν δύο φορές πήρε το λόγο ο κ. Μητσοτάκης για το θέμα της μειονότητος και μία φορά ο κ. Έντογαν. Και ενώ όλοι περιμέναμε, φαντάζομαι, να θίξει το θέμα της μειονότητος ή κάποιο θέμα, το Κυπριακό Φερρυππίν, εκείνος άρχισε να κάνει ένα φιλιππικό υπέρ της Χαμάς, ότι δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, ότι φιλοξενούνται χίλιοι τραυματίες στα τουρκικά νοσοκομεία και. Μάλιστα. Και φαντάζομαι την έκπληξη του Έλληνα Πρωθυπουργού, η οποία κάπου ήταν ορατή. Παρ' όλα αυτά του απάντησε, δεν έμεινε σιωπηλός. Αυτό ακριβώς. Είναι το σκορ 2-2. Και ξαναπήρε θέση υπέρ του Ισραήλ και είπε: συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, δεν έχουμε αυτή την οπτική γωνία. Μαρινίζα, άρα λοιπόν, στα ίδια υπάρχουν στούντιο τα προβλήματα. Βάλτε μια τελεία για να πάρω μια γνώμη από τη Μαριλίζα για αυτά που μόλις είπατε. Έρχομαι για σένα, σε σένα στο στούντιο και θέλω να ρωτήσω το εξής. Τα παρακολουθήσαμε όλα αυτά. Ασχέτως με το τι διαρροές θα κάνουν τα δύο επιτελεία. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να λαμβάνουμε υπόψη τις διαρροές των επιτελείων. Ήταν μια καλή ή μια κακή συνάντηση. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που συνέβη στο τέλος, στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο σοβαρό από τα άλλα πολύ σοβαρά θέματα που συζήτησαμε νωρίτερα. Υπάρχει όμως και μια άλλη οπτική γωνία, ότι ο Ερντογάν αποφάσισε να πιάσει ένα θέμα το οποίο δεν αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για να κάνει να δώσει το στίγμα του στο εσωτερικό του. Δηλαδή, χρησιμοποίησε μια διμερή συνάντηση με ένα θέμα το οποίο δεν αφορά άμεσα. Για ποιο θέμα μιλάς τώρα? Για τη Γάζα. Αναφέρομαι τη Γάζα. Νομίζω ότι το άνοιξε ο Πρωθυπουργός μας αυτό. Ναι, αλλά ο τρόπος που σηκώθηκε όλο αυτό το πράγμα, διαφωνούμε. Ήταν αναμενόμενο ότι θα πει ο Ερντογάν ότι είναι μαχητές. Τα λέει από την πρώτη μέρα. Αλλά αν παρατηρήσουμε τι γίνεται στην Τουρκία τον τελευταίο καιρό, ο Ερντογάν αυτή τη θέση την έχει σηκώσει εισαγωγικά το τελευταίο δεκαήμερο και με την ακύρωση της συνάντησης στο Λευκό Οίκο. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να του δώσουμε τόσο μεγάλη σημασία ότι είχε να κάνει στις διμερείς σχέσεις ή απλά χρησιμοποίησε τη συνάντηση για να δώσει ένα μήνυμα στο δικό του εσωτερικό, ότι εγώ είμαι ο προστάτης, ότι εγώ κτλ. Σε συνέχεια άλλων κινήσεων που έχει κάνει μια τον τελευταίο καιρό. Ακόμα ερώτηση. Επειδή θυμάμαι ότι στο πρόσφατο παρελθόν αυτή η τάση του Ερντογάν να προσπαθεί να γίνει ο ηγέτης των αδελφών μουσουλμάνων είχε ενοχλήσει την κυβέρνηση Σίση και το Κάιρο. Τώρα που ξανακάνει τέτοια βήματα, όση προσέγγιση έγινε το προηγούμενο διάστημα, μπορεί να την αχτίσει στον αέρα? Να την αχτίσει στον αέρα, όχι, γιατί όλοι θέλουν να κρατήσουν αυτή τη στιγμή όσο γίνεται πιο χαμηλά οτιδήποτε είναι έξω από το τι συμβαίνει στη Γάζα. Γιατί ήδη η κυβέρνηση ΣΥΣ έχει τεράστια προβλήματα οικονομικά, συζητάει με τον IMF, δεν θέλει να έχει άλλα θέματα αυτή τη στιγμή. Αλλά ότι οι Αιγύπτιοι, ειδικά τις τελευταίες μέρες με τη Ράφα, είναι σε επιφυλακή, έχουν στείλει στρατεύματα στα σύνορα, έχουν τεράστιο θέμα με τον τουρισμό, έχουν ακυρωθεί τα πάντα σχεδόν. Και οτιδήποτε άλλο περιφερειακό τους ενοχλεί ακόμη περισσότερο, αυτό ναι. Ωραία. Μαριλίζα, θα σε ξαναδούμε σε λίγο, γιατί σήμερα η εκπομπή με έναν είναι ωραίο διεθνή τρόπο έγινε διεθνής. Και ευτυχώς, γιατί μέχρι τώρα συζητούσαμε πραγματικά θέματα τα οποία ήταν εντελώς μικροπολιτικά και
μάλλον ανόητα. Αυτά είναι πιο σοβαρά θέματα. Θα σε ξαναδούμε σε λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένω σε εσάς, κύριε Παπαφλωράτε, για να πάρω καταρχήν μια γνώμη. Και σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και τον Βασίλη Οικονόμου, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για να ακούσουμε και την κυβερνητική άποψη για αυτά που θα μας πείτε. Θέλω να πάρω μια γνώμη για όσα ακούστηκαν χθες εδώ κοντά στο Γαλάτσι από τον Έντι Ράμα, τον Αλβανό Πρωθυπουργό, ο οποίος έκανε μια ιδιωτική επίσκεψη, λέει η Αθήνα, και μάλιστα ιδιωτική επίσκεψη όπου ήρθε, υποτίθεται, να μιλήσει στους Αλβανούς οι οποίοι ζουν και εργάζονται στη χώρα μας, και είναι πολλοί και σοβαροί άνθρωποι, πολλοί από αυτούς. Αλλά αντί να μιλήσει σε αυτούς, έφερε και 2.000 δικούς του από την Αλβανία και δεν τους μίλαγε εκεί. Ποια είναι η γνώμη σας? Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ άριθμοι οι Αλβανοί που ζουν στην Ελλάδα και σίγουρα πολύ περισσότεροι από όσοι συγκεντρώθηκαν σε αυτή την προεκλογική φιέστα. Βέβαια, δεν νομίζω ότι οι εκλογές που θα γίνουν μετά από 14 μήνες ήταν ο στόχος του κυρίου Ράμα. Ήθελε να δείξει εμπράκτος την αντίδρασή του στην υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη με το υποψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Και πώς την έδειξε, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Φάνταστα. Πώς την έδειξε αυτή την αντίθεση? Ήθελε να μας δείξει ότι μπορεί εδώ να... Πρώτον, εγώ πιστεύω ότι θα ήθελε πολύ να απαγορεύσουμε αυτή την επίσκεψη. Θα ήταν ένας διακαής πόθος. Πώς το κάναμε αυτό, δηλαδή, το απαγορεύουμε την είσοδο στη χώρα, δεν γινόταν. Θα μπορούσε να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας. Μα είναι δυνατόν τώρα, πραγματικά δεν γινόταν να πει κάτι τέτοιο. Να σας θυμίσω ότι η Γερμανία το έκανε αυτό με τον κύριο Έντογαν πριν από λίγο καιρό. Καλά, το έχει κάνει και με τον Γιάννη Βαρουφάκη, αλλά είναι διαφορετικό θέμα. Ναι, άλλη περίπτωση τώρα. Άλλη περίπτωση, ο Βαρουφάκης. Πάντως θα μπορούσε να το επικαλεστεί η Αθήνα. Δεν έπεσε στην παγίδα, τον άφησε να έρθει, δεν έδωσε κανένα επίσημο χαρακτήρα. Και νομίζω ότι αύριο, καταρχήν, ήδη από σήμερα το θέμα έχει σχεδόν ξεχαστεί. Καλά, ναι, αύριο, δεν υπήρχε για θέμα. Κανείς, θα παραμείνει όμως η υποψηφιότητα Μπελέρη. Αυτό παραμένει. Και η ενδεχόμενη εκλογή του σημαίνει πρώτον το βοροπηρωτικό πλέον θα έρθει στα διεθνή φόρα με πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι προβαλόνταν ως τώρα. Και δεύτερον, οι ελληνοαλβανικές σχέσεις θα δοκιμαστούν στο επόμενο διάστημα, εκτός εάν αποφασίσουν τα τύρανα να αλλάξουν στάση και να σεβαστούν τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Βορείου Ήπειρου. Εάν το πράξουν, θα υπάρχει εξομάλυνση, γιατί η μειονότητα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των δύο κρατών και των δύο λαών. Εάν δεν το πράξουν, νομίζω ότι το μέλλον των διμερών σχέσεων δεν θα είναι τόσο ευήμερο, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Μάλιστα.